Μεσημέρι, κύριε Μάτς. Καλώς σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Όταν πρωτακούσαμε για τον Κλάμπικ, ακούστηκε πάρα πολύ ωραίο και οικολογικό, συνδυάζουμε φύση κλπ. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι ακριβώς, ειδικά και το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή. Λέτε ότι ευτυχώς που δεν πέρασε. Γιατί αν περνούσε, τι θα συνέβαινε, κύριε Μάτσα? Μάλιστα. Δυστυχώς υπάρχει μια συνεχής καθοδική στάση απέναντι στο τι πραγματικά είναι οικολογικό και τι μπορούμε, σε ποιο βαθμό μπορούμε να παρεμβαίνουμε στη φύση. Το glamping, κατά την άποψή μας, εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία των δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια παρέμβασης σε περιοχές στις οποίες μέχρι τώρα προσπαθούμε να μην παρεμβαίνει ο άνθρωπος, σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες, όπου θα χρειαζόταν να γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις που θα χρειάζονταν υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, πρόσβαση με οδικό δίκτυο, αποχετευτικό. Αντιλαμβάνεστε, σε μια περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο Natura, 2000, να πας να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις, ναι. Τι επιπτώσεις πρόκειται. Άρα, κύριε Μάτσα, επειδή υπάρχει κλάμπινγκ στο εξωτερικό, το πρόβλημα εδώ και ο τρόπος, μάλλον το νομοσχέδιο που καταψηφίστηκε εν τέλει, αυτό που ενόχλησε η πλειοψηφία, δεν στήριξε αυτό το νομοσχέδιο, έχει να κάνει για το ότι δεν υπήρχαν οι ασφαλιστικές δικλείδες που μπορεί κανείς να αναπτύξει μια τέτοια επιχείρηση? Για να είμαστε ευθύς και ειλικρινείς, δεν έχει η σημερινή κυβέρνηση και γενικά το κυπριακό κράτος μέχρι αυτή τη στιγμή την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των περιοχών στις οποίες θα πάνε να γίνουν αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, ότι θα κάνει ελέγχους, θα είναι αυστηροί, θα πληρούνται όλες οι προδιαγραφές. Ενδεχομένως το νομοσχέδιο να ήταν στη θεωρία ιδεατών, αλλά στην πράξη, ακόμα και σε υφιστάμενους κατασκηνωτικούς χώρους, αντιλαμβανόμαστε ότι το κράτος δεν έχει καμία έγνοια και ευαισθησία για να εφαρμόζει αυτά που προνοεί η νομοθεσία. Ναι. Έχουμε παραδείγματα, για παράδειγμα, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο κατασκηνωτικό χώρο της πόλης Χρυσοχούς. Υπάρχουν αφημένα κλαδέματα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Χρειάζεται μισή σπίθα για να γίνει, ναι, ο κατασκηνωτικός χώρος παρανάλογα του πυρός, πέραν της υπόλοιπης εικόνας εγκατάλειψης που, ναι, έχει. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόνοια θα άνοιγε τις πόρτες για αναπτύξεις ογκοδέστατες μέσα σε φυσικό τοπίο, στο οποίο μέχρι στιγμής προσπαθούμε να μην παρεμβαίνει ο άνθρωπος. Είναι πολύ ανέξοδο και εντελώς ανεύθυνο να λέμε γενικά και αόριστα είμαστε υπέρ της αηφόρου ανάπτυξης και ο άνθρωπος και η φύση μπορούν να συνυπάρξουν. Είναι ιδεατόν και ακούγεται, είναι εύγχον. Αλλά στην πράξη βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι όπου παρεμβαίνει ο άνθρωπος υπάρχει υποβάθμιση του φυσικού τοπίου. Υπάρχει μείωση των πληθυσμών, των ειδών που επισκέπτονται ή ζουν στην περιοχή. Υπάρχει υποβάθμιση της χλωρίδας της περιοχής. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να δείχνουμε αυτή την ελαστικότητα και την ελαφρότητα σε περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες οικολογικά. Και αυτό βεβαίως έρχεται να ενωθεί με τις αμφιβολίες ενστάσεις για τοπικό σχέδιο του ΑΚΑΜΑ. Όμως αυτό που είπατε για τον κατασκηνωτικό χώρο Πόλεως Χρυσοχούς, θα πούνε εκεί τις περιοχές ότι το ένα δεν μας αφήνεται, το άλλο δεν μας αφήνεται. Το κλάμπινγκ θα μπορούσε να ήταν μια καλή ευκαιρία να σουλουπωθεί εκείνος ο χώρος. Που δεν ξέρω, η κατάσταση του ή το ότι δεν υπάρχουν κονδύλια έτσι για να φτιαχτεί ο χώρος. Πράγματι δεν είναι ωραία η εικόνα τα τελευταία χρόνια εκεί. Άρα δεν υπάρχει μια χρυσή τομή, έτσι ώστε να συνυπάρχουν ο άνθρωπος και που θα μένει σε χώρους έτσι υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Σαφέστατα υπάρχει χρυσή τομή, απλά πρέπει να πληρούνται μια σειρά από προδιαγραφές, τις οποίες, επαναλαμβάνω, δεν έχει αποδείξει το κράτος μέχρι στιγμής ότι μπορεί πραγματικά να τηρήσει και να εφαρμόσει. Για το τοπικό σχέδιο του ΑΚΑΜΑ, για παράδειγμα, ο καθήλυν αρμόδιος για να αποφασίσει αν υπάρχουν όντως επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι η περιβαλλοντική αρχή, και η τελευταία γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής είναι ότι το τοπικό σχέδιο είναι ένα χάλι μαύρο. Έχει μια σειρά από πρόνοιες οι οποίες θα καταστρέψουν τον ΑΚΑΜΑ.
το αναθεωρημένο τοπικό σχέδιο έχει πανομοιότυπες πρόνοιες με το αρχικό και θεωρούμε ότι αναμένουμε ότι η νέα γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής θα είναι εξίσου καταπέλθη. Μάλιστα. Κύριε Μάτση, ευχαριστώ πολύ.